Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρίσκομαι εδώ. Τα μέλη σας, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες, όλοι οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου της πόλης μας αποτελούν την καρδιά της τοπικής μας οικονομίας. Και όλοι από τη μεριά μας πρέπει να δουλέψουμε και οφείλουμε αυτή η καρδιά να χτυπάει δυνατά και καθημερινά. Και γι' αυτό τον στόχο έχουμε όλη ευθύνη. Πρώτα και κύρια οι ίδιοι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες του τόπου που θα πρέπει να φροντίζουν για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ύστερα οι δημότες, όλοι οι κάτοικοι της πόλης της Μεσίνης θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ένα, αν θέλετε, ιδιότυπο τοπικό πατριωτισμό, δηλαδή πρώτα να επιλέγουμε τα καταστήματα της πόλης μας και αν δεν βρίσκουμε κάτι, να προστρέχουμε δεξιά και αριστερά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπεδώσουμε αυτή την κουλτούρα. Και τρίτον, ο Δήμος. Ο Δήμος θα πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσει να ενισχύσει την τοπική οικονομία μέσω των επιχειρήσεων. Προσπαθούμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια και προσπάθεια συνεχίζεται να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι για την τουριστική ανάπτυξη που θα έρθει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το τουριστικό ρεύμα θα είναι αρκετά μεγάλο, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αποδεχτούμε επισκέπτες, ξένους και Έλληνες, όπως επίσης προχωράμε σε δράσεις οι οποίες βελτιώνουν το αστικό περιβάλλον και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αξίζει να σας πω, χωρίς να θέλω να σας κουράσω, ότι αυτή τη στιγμή στην πόλη της Μεσίνης υλοποιούνται 5 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 12,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύντομα θα πω, είναι οι ασφαλτοστρώσεις 6,5 χιλιόμετρων μέσα στην πόλη της Μεσίνης, είναι η μεγάλη υπογειοποίηση που γίνεται από την ΔΔΕ, ένα έργο πρωτοποριακό για επαρχιακή πόλη, ίσως είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που το δίκτυο της ΔΕΗ θα υπογειοποιηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Είναι, όπως ξέρετε, το ανοιχτό κέντρο εμπορίου, το οποίο το εντοπιούμε κατά ένα μικρό κομμάτι του σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο βεβαίως. Είδατε ότι η πόλη μας έχει αναμορφωθεί, έχει βελτιωθεί το περιβάλλον. Θα το παραδώσουμε σε λίγους μήνες, σε λίγες ημέρες, για να το απολαύσει όχι μόνο ο κάτοικος, αλλά και ο επισκέπτης. Αυτό όμως το έργο θα πρέπει να το σεβαστούμε πρώτα και κύρια εμείς. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να υλοποιήσουμε αυτό το έργο, γιατί από την αρχή του ήταν δύσκολο αυτή η σύμπραξη δημοσίου, δηλαδή δήμου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή επιμελητηρίου, ήταν κάτι πρωτοποριακό, είχε κάποιες δυσκολίες, αλλά καταφέραμε μέσα από την καλή συνεργασία να τις ξεπεράσουμε. Ξέρετε ότι το φιλοσοφικό κέντρο είναι το άλλο μεγάλο έργο, το τέταρτο μεγάλο έργο που υλοποιείται, αποκρατώνεται σε ένα περίπου χρόνο θα είναι έτοιμο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την παροχή των πολιτιστικών υπηρεσιών στο Δήμο μας, όπως και ο κόμβος στην απόλυξη της Σωτήρης Παλατζή για την ένωση με την 7η Επαρχιακή, ένα σημείο επικίνδυνο για το Δήμο μας, όπου γίνεται κυκλικός κόμβος για να δίνει περισσότερη ασφάλεια. Αν προσθέσω και τα δύο μεγάλα έργα που κάναμε, τη μεγάλη αναβάθμιση στις αθλητικές υποδομές στο Δημοτικό Στάδιο και στο Κυβιστό Γυμναστήριο, όπως και το νηπιαγωγείο το καινούργιο που εγκαιριάσαμε πριν λίγες μέρες, αυτό σημαίνει ότι γίνεται οργασμός έργων στην πόλη της Μεσίνης για να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέα ζευγάρια, σε νέους ανθρώπους να μείνουν εδώ, να μπορούν τα παιδιά τους να μην στερούνται υπηρεσιών σε επίπεδο πολιτισμού, σε επίπεδο αθλησμού από τις άλλες πόλεις. Αν προσθέσουμε και τα δύο μεγάλα έργα που γίνονται από το Υπουργείο και την Περιφέρεια του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος και την αναβάθμιση της 7ης Επαρχιακής Οδού, καταλαβαίνετε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Μεσίνη θα έχει αλλάξει. Μένει όμως να αλλάξουμε κι εμείς και θα μου επιτρέψετε να το πω δεύτερη φορά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, η κουλτούρα και η λογική που πρέπει να πούμε για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε αυτές τις μεγάλες και μεσαίες επενδύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Πρόεδρε, με τα μέλη σας και το Συμβουλίο σας θα είμαστε σε αγαστή συνεργασία, όπως και με τους βουλευτές μας. Ο κύριος Μαντάς, ο οποίος είναι παρόν, έχει βοηθήσει σε όλα αυτά τα έργα που ανέφερα, όπου μπορούσε, είχε συμβάλει αποφασιστικά. Ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Στάθης Αναστασόπουλος, έχει ένα επιπλέον λόγο, γιατί έχει διατελέσει δήμαρχος και αγαπάει και την πόλη της Μεσίνης. Άρα έχουμε εξασφαλίσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να μπούμε σε μια
επιτυχημένη και σε μια περίοδο πρόοδου για τον τόπο μας. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά, εμείς είμαστε δίπλα για να μπορέσει να ανθίσει η τοπική οικονομία.